Τις 1.600 έφτασαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, ενώ στόχο της κυβέρνησης αποτελεί να αξιοποιηθούν 12.500 καινές κατοικίες. Εκτίμηση της Πομιδά αποτελεί ότι το ποσό της επιδότησης για εργασίες ανακαίνησης δεν αρκεί. Δεν συμφέρει τους ιδιοκτήτες να τον νοικιάσουν υποχρεωτικά για 3 χρόνια, σε μακροχρόνια μίσθωση δηλαδή, και να λάβουν μόνο το 40%. Το αίτημά μας είναι ότι πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο 60% να επιδοτούνται οι δαπάνες, και καταλήγουμε στο τέλος ότι πρέπει να υιοθετηθεί η πρόταση της Πομιδά, η οποία τι λέει, ότι για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια θα πρέπει να είναι μεν υποχρεωτική η εκμίσθωση για 3 χρόνια, σε μακροχρόνια μίσθωση, αλλά να μην καταβάλλεται φόρος για την τριετία αυτή. Η Πομιδά προτείνει επίσης το ήδη ισχύον ποσοστό έκπτωσης του 5% για δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνησης ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου να αυξηθεί στο 100% αν η κατοικία εκμισθώνεται προς φυσικά πρόσωπα για χρήση ως κύρια κατοικία και πριν ήταν καινή. Το 5% το οποίο ισχύει τώρα για την απόδοση των δαπανών, εφόσον νοικιαστεί σε φυσικό πρόσωπο για 3 χρόνια, να γίνει 10%. Το πρόγραμμα επιδοτεί μια σειρά από δαπάνες για να ανακαινήσουν οι ιδιοκτήτες κατοικίες που σήμερα είναι καινές, με τη δέσμευση ότι θα τις εκμισθώσουν τουλάχιστον για 3 έτη. Η επιδότηση φτάνει στο 40% των εργασιών με όριο τις 10.000 ευρώ, με τη μισή επιδότηση να καταβάλλεται μάλιστα προκαταβολικά. Οι μεγάλες δαπάνες συντήρησης άλλωστε είναι η αλλαγή κουφωμάτων, η θερμομόνωση, η αναβάθμιση δηλαδή ενεργειακή του σπιτιού δηλαδή στην ουσία, οι ελοχρωματισμοί. Αυτές είναι οι μεγάλες δαπάνες. Προϋπόθεση αποτελεί η κατοικία να είναι επιφάνειας έως 100 τετραγωνικών μέτρων και να βρίσκεται σε οικιστική περιοχή. Επίσης, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας να μην είναι πάνω από 300.000 ευρώ. Σύμφωνα με παράγοντες της κτηματαγοράς, ακόμα και το ποσό των 10.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνησης δεν επαρκεί και εκτιμούν ότι θα υπάρξει μεγάλη απόκληση από το στόχο για να ανοίξουν τελικά τα 12.500 ακίνητα. Βλέπουν μάλιστα ως πιο αποτελεσματικό το μέτρο της εφάπαξ φοροαπαλλαγής.